Μάλιστα, εμείς από το βόλεϊ θα επιστρέψουμε και θα κλείσουμε απόψε με ποδόσφαιρο. Βεβαίως, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη από χθες κάθε άλλο, θα λέγαμε. Η είδηση που έγινε γνωστή από την Κρήτη TV και το δελτίο ειδήσεων χθες το βράδυ. Η είδηση που σας κάναμε γνωστή και αφορά στην ίδρυση αθλητικού συλλόγου με την ονομασία Ευγένιος Γκέραρτ. Κάτι πραγματικά ιστορικό και βεβαίως περισσότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε με ένα ιδρυτικό μέλος αυτού του συλλόγου που βεβαίως τα επόμενα χρόνια αναμένεται να γράψει ιστορία βεβαίως με εκτίμηση και σεβασμό στη μνήμη του Ευγένιου Γκέραρτ, ενός ανθρώπου που δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για την προσφορά του στον κρητικό αθλητισμό και όχι μόνο, στην Κρήτη γενικότερα. Ο Μανώλης Παπαδάκης είναι μαζί μας. Μανώλη, καλησπέρα. Καλή χρονιά να ευχηθούμε και το 2021 ξεκίνησε με έναν τρόπο, θα λέγαμε, διαφορετικό. Πριν από λίγα χρόνια δεν είχε μπει καλά η χρονιά, διότι είχε έρθει η μέρα που έφυγε από κοντά μας ο σπουδαίος αυτός Ολλανδός, ποδοσφαιράνθρωπος, ο Ευγένιος Γκέραρτ, αλλά φέτος, λίγες ημέρες ουσιαστικά μετά από την ημέρα που συμπληρώθηκαν τα 3 χρόνια από το δικό του αντίο, τα 4 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσεις, ήρθε αυτή η ίδρυση του συλλόγου. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι μεγάλη χαρά. Θα ήθελα να πω χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και να έχουμε όλη υγεία και μόνο χαρές και με το καλό να επανέλθουμε στη φυσιολογική μας ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό. Όντως, ο Ευγένιος έφυγε πριν 3 χρόνια, όμως θα είναι πάντα στις καρδιές μας, πάντα θα είναι στη σκέψη μας, πάντα θα τον αγαπάμε και σαν οικογένεια πήραμε την απόφαση να δημιουργήσουμε και να ιδρύσουμε ένα σωματείο και να με το όνομά του που μέσα από αυτό να τιμήσουμε για όλα όσα είχε κάνει για μας προσωπικά σαν οικογένεια και μετά από εκεί και πέρα για το φίλαθρο κόσμο του ποδοσφαίρου, της Κρήτης και γενικότερα της Ελλάδας. Πραγματικά από χθες είναι μεγάλη συγκίνηση για μας, για την οικογένεια, για μένα και με πάρα πολλούς ανθρώπους που έχω μιλήσει, τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα μας και πιστεύω ότι θα μας δώσει από εκεί ψηλά τη δύναμη να συνεχίσουμε όσο μπορούμε και εμείς το έργο του και το όραμά του για όλο αυτό που είχε για το ποδόσφαιρο γενικότερα στη χώρα μας. Είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο όλα αυτά τα μηνύματα και τα λόγια που ακούσαμε από πάρα πολύ κόσμο εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και μας δίνει πραγματικά δύναμη να συνεχίσουμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά στο μέλλον, να πραγματικά να μπορέσουμε να είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά μέσα από την Ακαδημία, βέβαια να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό και γενικότερα να προσφέρουμε όσο καλύτερα μπορούμε στη ζωή. Mm-hmm. Σίγουρα, Μάνο Παπαδάκη, εσύ και η οικογένειά σου ζείτε καθημερινά έχοντας στη μνήμη σας αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, αλλά και το χωριό, η Ελιά, και θέλω να σταθώ και σε αυτό, ζει καθημερινά έχοντας στο μυαλό της ότι μόνιμος κάτοικος του χωριού είχε γίνει τα τελευταία χρόνια, για αρκετά μάλλον χρόνια, ο Ευγένιος Γκέραρτ. Και είναι ένας από τους λόγους που σας έκανα να πάρετε την απόφαση να εδρεύει το σωματείο Ευγένιος Γκέραρτ στην Ελιά. Ο Ευγένιος τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Ελιά, κατοικούσε στην Ελιά και εκεί βέβαια θα κατοικεί για πάντα. Είναι το χωριό του, είναι ο τόπος του. Ένιωθε ότι ήταν πραγματικά ελιώτης και δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπα τώρα. Ήταν πάρα πολύ αγαπητός στο χωριό. Τον αγαπούσαν όλοι οι χωριανοί. Αγαπούσε όλο τον κόσμο. Ένιωθε κάθε φορά που μιλούσε για την Ελιά, πραγματικά έβγαζε μία αγάπη και ήταν η χαρά του να φιλοξενήσει κόσμο στο σπίτι. Να θυμάμαι σχεδόν καθημερινά να έχουμε κόσμο από όλη την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα στο σπίτι μας και να με υπερηφάνεια να μιλάει για το χωριό και γενικότερα για την Κρήτη. Αγαπούσε πάρα πολύ την Κρήτη και πραγματικά μας έκανε ίσως και εμάς να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο την Κρήτη. Δεν ξέρω, ήταν φοβερό όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πάντως είναι μέσα από την ομάδα, μέσα από το σύλλογο. Θέλουμε να το τιμήσουμε όσο περισσότερο γίνεται για την αγάπη που μας είχε προσφέρει
όλα αυτά τα χρόνια και τις στιγμές και τις χαρές που περάσαμε. Ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ αγαπητός και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο για αυτόν, πραγματικά. Mm-hmm. Εμείς αφού πούμε, γιατί το δελτίο βεβαίως είναι ζωντανό, ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Λάρισα, ο Απόλλωνος Μύρνης κέρδισε 0-1, θα κλείσουμε και να σε ρωτήσουμε και για το αγωνιστικό καθαρά μέρος του Συλλόγου. Γνωρίζουμε ότι αυτός ο Σύλλογος θα παράγει πολιτισμό, αλλά αν μη τι άλλο, στην πορεία θα περιμένουμε όλοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε μια ομάδα που θα λέγεται Ευγένιος Γκέραρτ μέσα στους αγωνιστικούς χώρους των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ, έτσι δεν είναι, Μάνο Παπαδάκη? Καταρχάς, υπάρχει ακαδημία που ιδρύθηκε το 2016 από μένα και τον Ευγένιο. Πολύ σωστά. Όπου έχουμε ως έδρα του Παγκρίτιο Στάδιο και θα είναι στην ουσία μια συνέχεια της ακαδημίας. Παιδιά από την ακαδημία που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Παγκρίτιο θα μπορούν μετά από εκεί και πέρα, αναλόγως βέβαια, να συνεχίζουν στο πρόγραμμα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όσα περισσότερα χρόνια γίνεται. Δηλαδή, ακόμα και μέχρι να φτάσουν τα 18 έτη, μέχρι να πάνε να σπουδάσουν τα παιδιά. Να παραμένουν σε ένα σταθερό περιβάλλον, το οποίο θα είναι καθαρά εκπαιδευτικό, που μέσα από τη διαδικασία του αθλητισμού να μπορέσουν να προσφέρουν στα παιδιά όλα εκείνα τα εφόδια και τις αξίες που θα τους βοηθήσουν στη ζωή τους. Και από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει κάποιο παιδί ή κάποια παιδιά που μπορούν να συνεχίσουν και επαγγελματικά βέβαια το ποδόσφαιρο, θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς. Και σίγουρα θα είναι ένας από τους λόγους που θα μας κάνουν να χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο, που βέβαια και ο Ευγένιος, όπως θυμόσαστε, ήταν η χαρά του να μικρά παιδιά να προοδεύουν και να συνεχίζουν το ποδόσφαιρο. Όμως δεν θα είναι αυτός ο σκοπός καθαρά της ομάδας. Ούτε να πάμε να κάνουμε πρωταθλητισμό ή οτιδήποτε. Έχει θα τη δούμε καθαρά... όμως την ομάδα στο γήπεδο. Συγγνώμη θα που σε δούμε διακόπτω. Την ομάδα στο γήπεδο. Το πρόγραμμα έχει ως να συνεχίσει τα επόμενα χρόνια να λάβει μέρος στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου. Που να υπάρχει ένα αγωνιστικό πλάνο. Έτσι, αυτό είναι. Όμως, μέσα από αυτή τη διαδικασία να είναι όλα σταθερά, να υπάρχει απόλυτη εκτίμηση, σεβασμός, ήθος και γενικότερα τις αξίες όλες εκείνες της ζωής που μπορούμε μέσα από τον αθλητισμό να μας βοηθήσουν να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Δεν θα αλλάξει τίποτα από αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή στην Ακαδημία. Απλά το μόνο που θα αλλάξει θα είναι ότι θα είναι λίγο πιο επίσημο, να το πω έτσι, το πλάνο. Ωραία. Και τα παιδιά θα μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο μαζί μας. Και βεβαίως κανείς μέσα και από αυτή την κίνηση δεν θα ξεχάσει ποτέ τον ούτως ή άλλως αείμνηστο Ολλανδό τεχνικό, τον Ευγένιο Γκέραρτ. Μάνο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Ακριβώς. Να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους εσάς που δημιουργήσατε αυτόν τον σύλλογο. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά και πάλι.